Anușca ne-ntărțăni Θυμάμαι τη μάνα, τα χέρια της. «Έχεις φάει?» τη ρώτησα. Γύρισε το κεφάλι της αλλού. Κοίταξα προς τα εκεί. Είδα έναν άνθρωπο να πέφτει. Δεν ξανασηκώθηκε. «Μάνα, τι έπαθε αυτός ο άνθρωπος?» Πάλι δεν άκουσα τη φωνή της. Τρόμαξα. Τη είδα χλωμή. «Γιατί τα χέρια σου λιώνουν, μάνα, γιατί δεν τρως?» Μην φύγει από το σπίτι η Άγνες. Της είχα πει να βάζουμε ένα πιάτο φαγητό κάθε μέρα για τη μάνα πάνω στο τραπέζι. «Έχεις αιμονές?» αντέδρασε. Ήξερα, είχε εραστεί. Τον ζωγράφο μάτα. «Μάνα, κατάλαβα», της είπα. «Μας διώχνουν. Πού θα βρούμε άλλη πατρίδα? Πού θα ησυχάσουμε?» Ησύχασε. Άκουσα τη φωνή της. «Δώσ' μου το σκηνή». Εγώ το κρατούσα γερά. Δεν τ' άφηνα. «Τι πας να κάνεις?» Ένιωσα τη λύπη στη φωνή της. Θυμάμαι την Αρμενία. Δεν ξέχασα ποτέ. Τα νερά της λίμνης Βαν. Τις τρεις αδελφές μου. Έπειτα, πόσα αλήθεια φτάσαμε στο Ερεβάν στη Ρωσία. Και το καράβι που μας έφερε εκτός τη μάνα εδώ στην Αμερική. Τη ρωτάω. «Μάνα, τη φωτογραφία που είμαστε οι δυο μας, εγώ και εσύ που τη στείλαμε στην Αμερική, την πήρε ο πατέρας?» Σιωπή. «Γιατί δεν απάντησε?» «Μας παράτησε». Άκουσα την αναπνοή της βαριά, σαν την Άγνες. «Μη λες τέτοια». Την άκουσα ίσα που ακούγονταν η φωνή της. Αδύνατη, με δυσκολία. «Είστε όλοι πολύ αγαπημένοι». Της είπα για τη γυναίκα στη Νέα Υόρκη που μου είπε όταν θέλησε να σπουδάσω ζωγραφική. «Οι Ρώσοι, μάλιστα, ζωγράφοι, καλλιτέχνες. Εσείς οι Αρμένοι είστε μόνο μετανάστες, τίποτα άλλο». Ήθελα να εκφράσω τις ιδέες της εποχής μου. Και αυτή η γλώσσα της ζωγραφικής μου τέριαζε. Μερικές φορές ζωγραφίζω 15 ή 20 εικόνες ταυτόχρονα. Αυτό το κάνω γιατί θέλω να αλλάξω την κατάσταση του μυαλού μου. Να είμαι στην αρχή, ποτέ να μην τελειώσει η άξια της ζωγραφικής. Ο φίλος μου, ο Βίλιμ Ντε Κούνικ, όταν το μάθει θα στενοχωρηθεί. Το δεξί μου χέρι με πονάει. Το αισθάνομαι παράλυτο. Από τότε που κράτησε το άψυχο βάρος της μάνας παρέλυσε. Του είπα. Έχανε βάρος.
«Μάνα, αδυνάτησες, γιατί δεν τρως?» Δεν μου απάντησε. «Στην πατρίδα είχαμε να φάμε», είπα. «Η Άγνες είπε ότι ήταν 20 χρονών όταν παντρευτήκαμε και εγώ 37. Τώρα είμαι 44. Το 1915 στην Αρμενία πέρασαν ακριβώς 33 χρόνια. Ή δεν πέρασαν ποτέ. Η ονειότητα βασανιστική από την απογαλάκτηση της μάνας. «Η μάνα μου πέθανε από ασιτία», απάντησα στην Άγνες. «Αυτό είναι πραγματικότητα. Δεν ξεφεύγεις εύκολα από αυτή». «Αν ο πίνακας που ζωγράφισα μου ταιριάζει, μου αρέσει. Αν δεν με ευχαριστεί, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Πώς θα τον εκτιμήσουν ή αν θα τον αγοράσουν. Μάνα, είμαι μόνος μέσα στο σπίτι. Μην ανησυχείς. Το σκοινί είναι γερό, θα αντέξει. Ένα ελάχιστο μας χωρίζει. Στην αφαιρετική ζωγραφική κάποιος βλέπει με το μυαλό ότι δεν μπορεί με φυσικό τρόπο να δει με τα μάτια. Συλλαμβάνεις πράγματα πέρα από το αισθητό. Συρίς το άπειρο από το πεπερασμένο. Είναι μια εκτείναξη σε άγνωστες περιοχές. Δεν το ξέρεις, μάνα, άλλαξα όνομα, έγινα Άρτσιλε, Αχιλέας Γκόρκι, Γεωργιανής ευγενικής καταγωγής και συγγενής του Ρώσου συγγραφέα Μάξιμ Γκόρκι. Και σήμερα, 21 Ιουλίου του 1948, ξαναγίνομαι αυτός που ήξερες, ο μικρός σου, Βοστάνικ, Μάνουγ Αντόιαν. Of Kansani.